Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σκληραίνει το πόκερ Μόσχας Δύσης στο ενεργειακό μέτωπο με την Gazprom να ρίχνει νέα βόμβα καθώς επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας για το κλείσιμο της Τρόφιγγας και την αδυναμία να παραδώσει φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Πυκνώνουν οι ενδείξεις πως ο κεντρικός αγωγός Nord Stream δεν θα ανοίξει μετά την 21η Ιουλίου, τουλάχιστον σε πλήρη λειτουργία, και η Ευρώπη προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο, αναζητώντας παντού εναλλακτικές πηγές φυσικού αερίου και ανακοινώνοντας έκτακτα μέτρα περικοπών στην κατανάλωση. Κλιμακώνεται ο ενεργειακός πόλεμος Μόσχας Δύσης, με όλα να δείχνουν διακοπή ή στην καλύτερη περίπτωση μειωμένες ροές φυσικού αερίου από την Gazprom, που επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας για να κλείσει την Στρόφιγγα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με επιστολή που εστάλει την περασμένη 5η 14 Ιουλίου, ο ρωσικός ενεργειακός κολοσσός επικαλείται έκτακτες καταστάσεις που δεν του επιτρέπουν, όπως λέει, να συνεχίσει κανονικά με τις παραδόσεις φυσικού αερίου. Μοιάζει με σήμα ότι οι περιορισμένες ροές φυσικού αερίου μπορεί να συνεχιστούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το δεκαήμερο των προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων. Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, επεξεργαζόμαστε όλα τα σενάρια, ακόμη και τα πιο ακραία, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τον ομαλό εφοδιασμό της αλυσίδας ό,τι αφορά το φυσικό αέριο και την ενέργεια στη χώρα μας. Την ίδια επιστολή έχουν λάβει τουλάχιστον τρεις μεγάλοι πελάτες της Gazprom στην Ευρώπη, ένας εκ των οποίων είναι ο γερμανικός ενεργειακός κολοσσός Uniper. Η Uniper απέρριψε τη δήλωση της Gazprom λέγοντας πως η επίκληση είναι αδικαιολόγητη. Η Γερμανία προετοιμάζεται για εφιάλτη διαρκείας και ο γερμανός καγκελάριος Olaf Scholz μετέβη στην Αίγυπτο και υπέγραψε συμφωνία με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλ-Σίσι για στενότερη συνεργασία στο μέτωπο του φυσικού αερίου και του υδρογόνου. Die Erkenntnis sein, die jeder hat gewinnen müssen aus der aktuellen Krise, dass es wichtig ist zu diversifizieren, dass man sich nicht auf einen einzigen Partner verlassen darf, sondern viele gute Partner haben muss. Und insofern freuen wir uns über die Möglichkeit und werden sie aktiv miteinander ausbauen. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen μετέβη στον Μπακού, όπου υπέγραψε συμφωνία για τον διπλασιασμό των εισαγωγών φυσικού αερίου από το Αζερβαϊτζάν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. We will double the supply of gas from Azerbaijan to the European Union. Indeed, with this MOU, we commit to the expansion of the southern gas corridor. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη πήγε στην Αλγερία για να επικυρώσει τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ιταλίας. In questi mesi l'Algeria è diventato il primo fornitore di gas del nostro paese. Nei giorni scorsi la società algerina Sonatrach ha comunicato il prossimo rilascio di 4 miliardi di metri cubi di gas verso l'Italia nell'ambito dell'accordo firmato con Eni ad aprile. Στο επίκεντρο του ενεργειακού πολέμου Μόσχας Δύσης έχει βρεθεί τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής μια τουρμπίνα που εστάλει στον Καναδά για επισκευή και δεν μπορούσε να γυρίσει λόγω κυρώσεων. Ο Καναδάς έστειλε αεροπορικώς μια τουρμπίνα για τον αγωγό Nord Stream στη Γερμανία, αλλά θα χρειαστούν άλλες 5 με 7 ημέρες μέχρι να φτάσει στη Ρωσία, ενώ οι εργασίες προετοιμασίας θα διαρκέσουν άλλες 3 με 4 ημέρες. Γερμανοί αξιωματούχοι πάντως λένε πως πρόκειται για προσχηματική δικαιολογία, καθώς η τουρμπίνα είναι εφεδρική και δεν πρόκειται για ένα απαραίτητο εξάρτημα. Τη σημασία διεύρυνσης και εμβάθυνσης της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αμερικανό ομολογό του στην Ουάσιγκτον. Ο Λόιντ Όστιν από την πλευρά του χαρακτήρισε τις σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών ισχυρές όσο ποτέ. Εν τω μεταξύ, ηχηρό μήνυμα αποφασιστικότητας απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις έστειλε ο Νίκος Δένδιας νωρίτερα από την 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο της διμερούς διακλαδικής συνεκπαίδευσης Ελλάδας-ΗΠΑ, οργή του Ποσειδώνα. Να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα. Ένα μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η ελληνική δημοκρατία στέκονται μαζί απέναντι στον αναθεωρητισμό, απέναντι σε οτιδήποτε απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα των χωρών. Η Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται με κανένα τρόπο τα μηνύματα των καιρών. Συναγερμός έχει σημάνει σε όλη την Ευρώπη εξαιτίας του πρωτοφανούς καύσωνα που έχει στοιχεί στη ζωή ήδη σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους. Στη Βρετανία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στο ιστορικό ρεκόρ των 41 βαθμών. Από τις υψηλές θερμοκρασίες δοκιμάζονται Γαλλία και Ισπανία, ενώ τα πύρινα μέτωπα στην νοτιοδυτική Ευρώπη μένονται ανεξέλεγκτα. Η Ευρώπη φλέγεται με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Ο φωνικός καύσωνας που μέχρι στιγμής έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη βρίσκεται στην κορύφωσή του. Στη Βρετανία οι αρχές έχουν θέσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως ο υδράργυρος αναμένεται να δείξει ακόμα και 43 βαθμούς Κελσίου. Well, it is exceptionally hot. And of course London is a city, so it's going to seem even hotter with all the buildings. Η νύχτα που πέρασε ήταν για τη χώρα η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ. Τα νοσοκομεία έχουν ακυρώσει χειρουργία. Υπάρχουν φόβοι για διακοπές ρεύματος. Οι αρχές προειδοποιούν τον κόσμο να μείνει μέσα. This year, for the first time, we've issued a severe weather emergency response in summer. Το αεροδρόμιο του Λιούντον αναγκάστηκε να κλείσει για μερικές ώρες αφού η ζέστη είχε λιώσει σημεία στο διάδρομο προσγείωσης. Ίδιες εικόνες και στην Ισπανία με τους Μαδριλένους να προσπαθούν να προστατευτούν από τη ζέστη. Εκεί η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Sí, que hay mucho calor, cada dos por tres nos tenemos que sentar en la sombra. Esto nos costó 2.50, pero es que hace mucho calor y bueno, aquí estamos. Στο κέντρο της Ισπανικής πρωτεύουσας, νεαροί βρήκαν αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο να δροσιστούν. Οι πυρκαγιές κατακαίνε δασικές εκτάσεις στην Καταλωνία και ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ βρέθηκε στις πληγήσεις περιοχές αλλά και στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων για να δει από κοντά το συντονισμό προσπάθειας κατάσβεσης. Quisiera trasladar una evidencia y es que el cambio climático mata. Στη Γαλλία η θερμοκρασία άγγιξε ήδη τους 39 βαθμούς και αναμένεται να ανέβει κι άλλο. Και όλα αυτά ενώ οι πυρκαγιές στα νότιο-ανατολικά της χώρας μένονται ανεξέλεγκτες και κατακαίνε όλο ένα και περισσότερη δασική έκταση με κάθε ώρα που περνά. Στην Πορτογαλία οι φωτιές κόστησαν τη ζωή σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στα βόρεια της χώρας. Οι άτυχοι 80χρονοι βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο καμένο αυτοκίνητό τους. Το όχημα στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε γκρεμό στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τη φωτιά που είχε περικυκλώσει την περιοχή. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα σε όλους.